Πάθει μια παράκρουση από τη μια πλευρά της προηγούμενης, το προηγούμενο διάστημα. Είχα μια αντιπολίτευση που έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει γρήγορα πράγματα για να, έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Καταραίει το αφήγημά της, καταραίει, αν θέλετε, όλη αυτή η λογική που είχε ότι θα κολλήσει κάπου η διαπραγμάτευση και θα πέσει η κυβέρνηση. Ευτυχώς για την ελληνική κοινωνία κυρίως, αλλά και για την ελληνική οικονομία, πλέον πηγαίνουμε σε μια όχι εύκολη, αλλά σε μια τελειώνει τέλος πάντων η διαπραγμάτευση πολύ γρήγορα. Όλες οι πλευρές συμφωνούν. Η κριτική, ωστόσο, κύριε Μπάρκα, από την αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι αυτή τη φορά τουλάχιστον ο χρόνος ή η χρονοτριβή στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης, αλλά τι δώσατε καλά για να κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση. Και σας βάζω αντιπολίτευση το ζήτημα των πληστηριασμών και άλλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί το προηγούμενο διάστημα. Το θέμα των πληστηριασμών δεν έχει να κάνει με το κλείσιμο της αξιολόγησης. Η άποψη η δική μου είναι ότι η αντιπολίτευση, δηλαδή αυτά που έθετε η Τρόικα το προηγούμενο διάστημα, θα έκλεινε τόσο γρήγορα. Η αντιπολίτευση έχει χάσει, αν θέλετε, το αφήγημά της. Έχει εγκλωβιστεί, μάλλον, στο προηγούμενο αφήγημά της, που έλεγε εκλογές, να φύγει αυτή η ανάρρητη κυβέρνηση κτλ. Όλες οι πλευρές συμφωνούν πλέον ότι το καλοκαίρι του 2018 θα τελειώσουμε με το πρόγραμμα, θα τελειώσουμε με τα μνημόνια μετά από μια οχταετία. Το κάνει αυτή η κυβέρνηση με κόστος, προφανώς. Υπάρχει κόστος σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάνει και εμείς, αν θέλετε. Είχαμε αβελτηρίες, κάναμε λάθη, είχαμε δυσκολίες όλη αυτή την πορεία. Όμως, αυτό που προκύπτει και αν θέλετε, το καλό στην όλη ιστορία είναι ότι το καλοκαίρι του 2018 θα τελειώσουμε μετά από μια οχταετία με τα μνημόνια. Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε και να δούμε την επόμενη μέρα. Όλο το πολιτικό σύστημα να δει πώς θα μπορέσει να προχωρήσει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία την επόμενη μέρα. Κυρία Σαμακοπούλου, η επόμενη μέρα σας βρίσκει χωρίς αφήγημα, όπως λέει η κυβέρνηση, γιατί